Μετά τις ανατιμήσεις παντού και τις εξελίξεις σε ό,τι έχει να κάνει με την ενέργεια, την παράταση της λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων της ΔΕΗ για 2 χρόνια και τη συνέχιση της λειτουργίας μιας λιγνητικής μονάδας μέχρι το 2028, αυξάνοντας παραλλήλως την εξόρεξη του λιγνίτη κατά 50% ώστε να μειωθεί βραχυπρόθεσμα η εξάρτηση από το φυσικό αέριο, προανήγγειλε από την Κοζάνη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο μεταξύ, να ενισχυθεί η συμμετοχή του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα, ζητούν με επιστολή του στο Υπουργείο Περιβάλλοντος οι εκπρόσωποι και των 5 περιοχών που ανήκουν στο περίφημο Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων, μεταξύ των οποίων και η Μεγαλόπολη. Για να παραταθεί η λειτουργία των λιγνητικών μονάδων και παράλληλα και το Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγαλόπολης έχει πάρει μια απόφαση ότι ζητάμε την παράταση της λειτουργίας μέχρι να τελειώσει ο λιγνίτης που υπάρχει εδώ. Το θέμα είναι τώρα, βέβαια, ξέρετε όλοι ότι υπάρχει πρόβλημα με την ενέργεια γενικότερα στην Ελλάδα και λόγω του πολέμου, και από ό,τι ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης χθες, χωρίς να προσδιορίσει τον ακριβή χρόνο παράτασης, είπε ότι θα αυξηθεί η εξόρυξη του λιγνίτη κατά 50% περίπου και ότι θα χρησιμοποιηθεί ο λιγνίτης για όσο διάστημα χρειαστεί. Αυτό από τη μία πλευρά, βέβαια, ωφελεί την οικονομία την εθνική. Εμείς όμως στη Μεγαλόπολη δεν το βλέπουμε μόνο από αυτή την πλευρά, το βλέπουμε και από την οπτική γωνία της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της περιοχής. Στην πραγματικότητα, ο κ. Χριστογεννόπουλος έκανε λόγο για ένα φιλί ζωής, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως θα δοθεί χρόνος προκειμένου να γίνουν μερικά έργα για την επόμενη μέρα. Άλλωστε, αξίζει να σημειωθεί πως και το σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης έχει καθυστερήσει. Εκτός από τους πυρήνες των ζωνών απολιγνητοποίησης, βλέπε χώρος εργοστασίου. Είχαμε διαβεβαιώσεις ότι θα είναι και ο χώρος αυτός ο οποίος προβλέπεται για τη Μεγαλόπολη να γίνει επιχειρηματικό πάρκο. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμα. Και φυσικά και στα άλλα έργα που εμείς έχουμε κρίνει ως αναγκαία από την αρχή, είμαστε στο περίμενο. Θα γίνει το πάρκο, θα γίνει το εκθεσιακό κέντρο, αλλά δεν έχουν ξεκινήσει. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Γι' αυτό λέω ότι είναι θετικότατη η παράταση λειτουργίας των μονάδων για να μπορέσουμε, ξέρετε, ότι μας δίνει μια δυνατότητα να αποσχοληθεί και κόσμος εκεί, γιατί η μονάδα που έχουμε εμείς αυτή τη στιγμή είναι η 4 που μπορεί να λειτουργήσει. Σε συνεχή λειτουργία θα δώσει θέση εργασίας και παραμονή ανθρώπων στον εργασιακό τους χώρο.